Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορες υφές. Λοιπόν, στο diffuse color έχουμε φτιάξει εδώ μια ζαγέρα. Στο diffuse color πηγαίνοντας να βάλουμε μια εικόνα, δεν θα διαλέξουμε αυτή τη φορά μια εικόνα δικιά μας, θα πάρουμε από εδώ μια έτοιμη, το noise, η οποία είναι αυτό εδώ. Και αυτό το κάνω για να σας δείξω ότι η εικόνα μπορεί να είναι οτιδήποτε απλά σε ασπρόμαυρο. Λοιπόν, αν από εδώ αυξήσω το tiling, θα γίνει πιο πυκνό. Και αν από εδώ από το noise type το αλλάξω το noise type, παίρνω διάφορες μορφές θορύβου, να το πω και έτσι. Και μπορώ να μικρύνω και το μέγεθος και να γίνει πιο έντονο. Λοιπόν, αν και από εδώ πιο κάτω μπορώ να το αλλάξω και χρώμα, δηλαδή να μην είναι μαύρο άσπρο, να είναι μπλε κόκκινο ας πούμε. Και να έχω ένα τέτοιο σαν αποτέλεσμα. Το οποίο άμα το από εδώ έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα τα επαναφέρω σε άσπρο μαύρο για να μην λοιπόν. Λοιπόν, αν τώρα πάμε στο Go to Parent, γυρίσουμε πίσω και την πάρουμε αυτή την εικόνα, πάμε στο Map και την πάρουμε και την πάμε στο Bump που πάμε ότι μας δημιουργεί την αναγλυφότητα και τη μεταφέρουμε εδώ. Τώρα αν δείτε, βλέπετε μου το έχει κάνει σαν μπαλάκι του golf. Τώρα στο render δεν φαίνεται πολύ καλά, πρέπει να αλλάξουμε τα μεγέθη. Αν εδώ το πάμε στο 10. Τώρα κάτι πάει να γίνει. Μπορούμε και από το map να αυξήσουμε το πόσο έντονο είναι. Να το. Πρέπει απλά μέσα από την εικόνα να βρούμε το σωστό μέγεθος αναλογικά με την εικόνα που έχουμε. Να το. Οπότε έτσι μπορώ να πάρω διάφορες υφές. Πέρα από το noise, αν στο bump βάλω μια εικόνα, αυτό σαν μοσαϊκό που είναι, βλέπετε, μάνι μάνι, εδώ έχει αλλάξει τελείως η υφή μου. Και έχω κάτι, εντάξει, τώρα είναι πολύ έντονο. Πειράζοντας τα μεγέθη, μπορώ να πάρω το κατάλληλο και το επιθυμητό αποτέλεσμα, βλέπετε. Οπότε βρίσκοντας διάφορες εικόνες, δηλαδή η αρχική εικόνα του noise την είδατε και του μοσαϊκού είναι αυτή εδώ. Οπότε παίρνοντας διάφορες τέτοιες εικόνες και εφαρμόζοντάς τες σαν μπαμ, μπορούμε να πάρουμε διάφορες υφές.